Και πάμε για την επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ουρά μοσχαρίσια. Είναι το πιο χαρισματικό, το πιο ποιοτικό, το πιο ιδιαίτερο κρέας που υπάρχει, αρκεί να ξέρουμε να το μαγειρέψουμε σωστά. Στο τέλος θα φάτε κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχετε δοκιμάσει. Η σάλτσα που βγάζει η ουρά είναι η πιο ιδιαίτερη, η πιο γευστική, η πιο γεμάτη σε γεύση σάλτσα που υπάρχει. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας. Για τη μοσχαρίσια ουρά στη χύτρα ταχύτητας θα χρειαστούμε 1,5 κιλό μοσχαρίσια ουρά σε μερίδες, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 στίκ σέλερι, 2 καρότα, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 φύλλα δάφνης, 1 κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσάμικο με σίκο παν ζαφυρόπουλος, 250 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη, 1 κύβο βοδινού, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 250 γραμμάρια νερό, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πουρέ πατάτας, πιπέρι, ελαιόλαδο και ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε την ουρά από το ψυγείο, εδώ. Και να σας πω ότι, σε περίπτωση που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ ουρά στη ζωή σας, είναι ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει. Το κρέας του είναι πάρα πολύ σκληρό, δηλαδή δεν μπορούμε να το μαγειρέψουμε, να το σοτάρουμε και να το φάμε κατευθείαν. Και το πιο φανταστικό με την ουρά δεν είναι το κρέας που βγάζει, αλλά η σάλτσα που βγάζει, γιατί κάνει κάτι μαγικό. Έχει τόσο πολύ ζελατίνη στην ουρά, που όντως όταν φτιάχνουμε οποιοδήποτε φαγητό, δένει από μόνο του χωρίς αλεύρι, χωρίς τίποτα και σου βγάζει μια γεύση που μένει στο στόμα σου για ώρες. Δηλαδή, άμα έχετε δοκιμάσει μια φορά ουρά και σάλτσα ουράς, δεν υπάρχει περίπτωση να την ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας. Τώρα για τη σάλτσα δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε ιδιαίτερο. Θα μαγειρέψουμε κανονικά το φαγητό μας. Απλά η σάλτσα θα γίνει στον αυτόματο πιλότο. Λοιπόν, αυτή είναι η ουρά. Ουσιαστικά την παίρνουμε κάπως έτσι από το χασάπι. Θα ζητήσετε από το χασάπι μια ουρά ολόκληρη κομμένη, εδώ. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Μην την κόψετε στη σπίτι, δεν υπάρχει λόγος. Και βέβαια, μην σας τρομάζετε όπως το βλέπετε σαν κομμάτι τώρα. Να σας πω ότι σε περίπτωση που όντως θέλετε τον καλό των παιδιών σας και γενικά τη γεύση τη δικιά σας, έχει τόσο πολύ ζελατίνη που κάνει τόσο πολύ καλό στην υγεία που όντως πρέπει να βάλουμε στη διατροφή μας την ουρά μία στο τόσο. Πολύ απλά, θα σοτάρω λίγο το κρέας μου εδώ. Θα ρίξω λίγο λαδάκι στην ουρά μου εδώ. Και μπόλικο, αλάτι και πιπέρι. Και όταν λέω μπόλικο, το εννοώ. Θα βάλετε αλάτι και πιπέρι. Το κρέας που θα βγάλει αυτό το κομμάτι, η γεύση που θα βγάλει η ουρά στο τέλος, θα είναι κάτι μοναδικό. Ειλικρινά, δεν μπορώ να σου το περιγράψω, γιατί άμα δεν το έχεις δοκιμάσει, δεν μπορείς να το χωρέσεις στο μυαλό σου πραγματικά το πόσο νόστιμο είναι αυτό το κρέας. Δηλαδή, δεν συγκρίνεται κανένα άλλο κρέας με την ουρά. Ίσως να είναι γευστικά τα μάγουλα όσο η ουρά, αλλά η ουρά έχει περισσότερη ζελατίνη από τα μάγουλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω βάλει λίγο λαδάκι, αλάτι, πιπέρι και αυτό που θέλω είναι να δώσω ωραίο χρώμα στην ουρά μου. Εδώ. Από όλες τις πλευρές. Αφήνω αυτό πίσω. Και πάμε να συνεχίσω με τα λαχανικά μου. Ουσιαστικά, ό,τι σοτάρω και δίνω ωραίο χρώμα, θα το βάλω στη χύτρα ταχύτητος μέσα και θα μαγειρέψω στη χύτρα ταχύτητος. Οπότε να ανοίξω το καπάκι εδώ. Τέλεια. Και πάμε να ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά που έχουμε είναι πάρα πολύ απλά, αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικά σας αρέσουν. Σελινόριζα, πράσο, καρότα, κρεμμύδια, ό,τι έχετε μπορείτε να βάλετε, αλλά αυτή είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσετε. Δηλαδή, το σέλερι το χρειαζόμαστε. Θα κόψω το σέλερι εδώ σε κομμάτια. Και θα αφήσω στην άκρη. Έχω δύο καρότα, τα έχω πλύνει πολύ καλά απ' έξω και θα χρησιμοποιήσω τα καρότα με τη φλούδα. Άμα δεν θέλετε να βάλετε τη φλούδα, απλά καθαρίστε τα καρότα. Απλά σας έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι βιταμίνες του καρότα βρίσκονται στη φλούδα. Όχι όλες, αρκετές βιταμίνες. Οπότε θέλω να κρατάτε τη φλούδα γενικά σε τέτοια φαγητά. Δηλαδή, άμα θα κάναμε μια σαλάτα και ήταν ομοί, OK, να τη βγάλουμε τη φλούδα. Άμα δεν μας αρέσει να τη βλέπουμε ή δεν μας αρέσει η υφή της. Αλλά επειδή τώρα θα ψήσουμε το φαγητό μας όλο στη χύτρα ταχύτητος, θα λιώσει η φλούδα, δεν θα φαίνεται καν ότι έχουμε τη φλούδα πάνω. Οπότε διατροφικά είναι καλύτερα να κρατήσουμε τη φλούδα πάνω στο καρότο. Λοιπόν, σέλερι, καρότο, να πάω λίγο να γυρίσω την ουρά μου εδώ. Και το δύσκολο κομμάτι με την ουρά είναι ότι θέλει πολύ μαγείρεμα κανονικά. Δηλαδή η ουρά για να μαλακώσει θέλει 3,5-4 ωρίτσες βράσιμο και να βγάλει όλη τη ζελατίνη. Οπότε ο μόνος αποτρεπτικός παράγοντας για να κάνεις μία ουρά είναι ο χρόνος ψησίματος. Με τη χύτρα ταχύτητος μειώνουμε έως και 70% αυτούς τους χρόνους, γιατί θα μαγειρέψουμε μόλις μία ωρίτσα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι πια δεν υπάρχει κανένας ανασταλτικός παράγοντας για να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, το κρεμμύδι μας εδώ το κόβουμε γι' αυτό σε μεγάλα κομμάτια. Δεν υπάρχει λόγος να το ψιλοκόψετε κανένας, γιατί όλα θα μπουν στη χύτρα ταχύτητος, θα λιώσουν, θα μαλακώσουν, θα γίνουν τέλεια. Οπότε τα λαχανικά μου είναι έτοιμα και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ με την ουρά. Πήρε ωραίο χρώμα, πώς το βλέπεις, φίλε Μπελέση? Δεν υπάρχει, φίλε, αλήθεια σου λέω, έχεις δοκιμάσει ποτέ ουρά? Όχι. Είναι, ρε φίλε, ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει. Αυτό μαζί με τα μάγουλα για εμένα είναι το πιο γευστικό φαγητό. Που όντως, άμα βάλεις και μάγουλα μέσα και κάνεις αυτή τη συνταγή, θα πάρεις ό,τι πιο ποιοτικό μπορείς να πάρεις σε κρέας. Βέβαια και μόνη τη ουρά είναι πολύ βασικό. Να σου πω ότι την ουρά περισσότερο στα μαγαζιά τη χρησιμοποιούν για ζωμούς, γιατί βγάζει αυτή την υπέροχη σάλτσα, αλλά έχει αρκετό κρέας πάνω. Μπορείς έτσι να χορτάσεις άμα βάλεις με μια καλή γαρνιτούρα όπως είναι ο πουρές ή οι πατάτες. Οπότε αυτό θα κάνω και εγώ. Λοιπόν, τώρα με το που πάρει ωραίο χρώμα η ουρά, τη βάζουμε δίπλα στη χύτρα, εδώ. Παναγία μου. Μου τρέχουν ήδη τα σάι, αλήθεια σας λέω, γιατί ξέρω από τώρα το αποτέλεσμα της συνταγής. Δεν μπορείς να αποτύχεις με την ουρά να φτιάξεις κάτι νόστιμο, δηλαδή και να προσπαθήσεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι λάθος. Από μόνο του το κρέας θα σου δώσει την υπέρτατη γεύση στο φαγητό, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται αυτό το φαγητό είναι λίγα λαχανικά να βάλουμε μέσα, θα χρειάζεται τα λαχανικά του, οπότε το μυρεπουά είναι απαραίτητο. Θα ρίξω λίγο λαδάκι ακόμα, να σοτάρω τα λαχανικά μου και βέβαια αλάτι και πιπέρι, Αναγία μου. Λίγο θυμαράκι. Εδώ. Και τα λέω λίγο, ενώ πολύ, καταλαβαίνω. Δεν το λυπάμαι. Μην βάλετε θυμαράκι. Εδώ. Έχω μία σκελίδα σκόρδο. Θα την κόψω λεπτές φέτες. Εδώ είμαστε. Ειλικρινά, εύχομαι να σας πείσω να πάτε να αγοράσετε από το χασάπι σας ουρά. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αυτό το κρέας είναι εμπειρία. Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα κρέατα. Δηλαδή, ενώ σε όλα τα κρέατα περιμένεις να φας κρέας, εδώ πέρα δεν περιμένεις. Αυτό που δοκιμάζεις στο τέλος, δεν το περιμένεις. Είναι κάτι μοναδικό. Κάτι καινούριο σαν γεύση, κάτι καινούριο σαν εμπειρία. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, επειδή έκυγε το τηγάνι μου, τα λαχανικά πήραν γρήγορα χρώμα. Οπότε όλα πάνε καλά και έτσι όπως είναι, τα μεταφέρω κατευθείαν μαζί με την ουρά μου δίπλα. Τώρα, ήρθε η ώρα να δουλέψει η χύτρα ταχύτητος. Κανονικά σας είπα ότι άμα βάζαμε σε μια συμβατική κατσαρόλα θα θέλαμε τουλάχιστον 3, 4, μπορεί και 5 ώρες ψήσιμο για την ουρά. Σήμερα με τη χύτρα ταχύτητος θα μαγειρέψουμε την ουρά σε μόλις μία ωρίτσα. Οπότε ρίχνω μέσα όλα τα υπόλοιπα μου υλικά, 2 φύλλα δάφνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ρίχνω κρέμα βαλσάμικο σε αυτή τη συνταγή και να σας πω ότι χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο Σίκο Πάνε Ζαφυρόπουλος. Με άρωμα ξερού σίκου, ένα προϊόν με μοναδικά παχυρευστή υφή, χωρίς τεχνητές χρωστικές, προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών. Χρειαζόμαστε περίπου 2 κουταλιές της σούπας μέσα. Εδώ. Και παραπάνω βάλετε, δεν πειράζει. Εδώ. Και τα αφήνω στην άκρη. Τώρα, πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Έχουμε ένα ζωμό κοτόπουλο ή μοσχάρι, βάλτε ό,τι σας βρίσκεται στο σπίτι. Λίγο ζάχαρη. Την ντομάτα μας, έχω τρίψει φρέσκια ντομάτα. Εδώ. Και το νερό μου. Εδώ, αυτό ήταν. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα κλείσω τη χύτρα ταχύτητος. Εδώ. Βάζουμε στην ένδειξη 2 και μόλις η θερμοκρασία φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα, η βαλβίδα θα είναι στο κίτρινο χρώμα. Τώρα, μόλις η βαλβίδα δείξει το πράσινο χρώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για ακριβώς μία ώρα. Το soul food είναι μία έννοια που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ethnic συνταγές που συνήθιζαν να καταναλώνουν οι Αφροαμερικανοί στη Νότιο Αμερική. Και η ουρά από μοσχάρι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φαγητά αυτής της κατηγορίας. Αυτό το είδος μαγειρικής λέγεται ότι γεννήθηκε και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1776 μέχρι το 1865, όταν οι δούλοι έτρωγαν μόνο τα αποφάγια και τα κομμάτια κρέατος που δεν έτρωγαν τα αφεντικά τους. Λοιπόν, γυρνάμε τη βαλβίδα από συμπίεσης για να φύγει όλος ο ατμός που υπάρχει μέσα. Εδώ.
Τώρα, μόλις σταματήσει να βγάζει ατμό, ανοίγουμε. Και όπως βλέπετε, η κουτιά μου είναι κλειστή. Αλλά το φαγητό μου συνεχίζει να βράζει. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένος ο πάτος της χύτρας ταχύτητος που όντως κρατάει τη θερμοκρασία για ώρα. Και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, θα μου πείτε πότε να σταματήσω. Φτάνει. Όχι, λίγο πήγα ακόμα. Τόσο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μικρή λακκουβίτσα στο κέντρο για να μπορέσει να κρατήσει όλο το ζουμάκι μας. Εδώ. Και πάμε εδώ. Το πιο φανταστικό με αυτό το φαγητό, τι είπαμε ότι είναι. Η σάλτσα. Η σάλτσα. Αγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Το κρεατάκι. Όλαλα. Ένα. Δύο. Και βέβαια. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία και παχύρευτη είναι η σάλτσα. Τη βλέπετε. Εδώ βρίσκεται όλο το μυστικό της επιτυχίας. Εδώ. Σάγια, γιατί ξέρω πόσο νόστιμο είναι. Λίγα μυρωδικά από πάνω, έτσι να σπάσουμε το χρώμα. Φρέσκο πιπέρι, ελαιόλαδο. Λίγο λαδάκι. Λίγο πιπέρι. Και κοιτάξτε εδώ ένα πιάτο. Για τη μοσχαρίσια ουρά στη χύτρα ταχύτητας, σε μπολ βάζουμε το κρέας και προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Μεταφέρουμε σε καυτό τηγάνι και σοτάρουμε και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Μόλις είναι έτοιμο, μεταφέρουμε στη χύτρα ταχύτητας. Στο ίδιο τηγάνι, σε δυνατή φωτιά, βάζουμε το σέλερι σε μικρά κομμάτια, τα καρότα σε μισοφέγγαρα, το κρεμμύδι σε μεγάλα κομμάτια και το σκόρδο σε μικρά κομμάτια. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι και σοτάρουμε για ένα λεπτό. Μεταφέρουμε στη χύτρα ταχύτητας και τοποθετούμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης, την κρέμα βαλσάμικο με σίκο, τον κύβο, τη ζάχαρη, την ντομάτα, το νερό και κλείνουμε με το καπάκι. Τοποθετούμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και σιγομαγειρεύουμε για μία ώρα. Αποσυμπιέζουμε τη χύτρα ταχύτητας και αφαιρούμε το καπάκι. Σερβίρουμε με πουρέ πατάτας, ρίγανη, ελαιόλαδο και πιπέρι. Και το κρέας πραγματικά λιώνει. Κοιτάξτε εδώ, βγαίνει από το κοκαλό. Λιώνει στο στόμα και η σάλτσα είναι τόσο μοναδική μαζί με το πουρέ. Είναι τέλειο. Είναι μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.